Η γέννησή σου, Θεό, Χριστός ο Θεός ημών και λύσαν στην καταράν εδώ και In o in te io tim te ono onidiz mu te

τη 8η του μηνός Σεπτεμβρίου, το γενέθλιον της υπεραγίας δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, Ρούφου, Ρουφιανού, Σεβίρου και Αρτεμιδόρου των Μαρτύρων, Αθανασίου Νεομάρτυρος του Κουλακιώτου. Το γενέθλιον της υπεραγίας Θεοτόκου. Αλήθεια είναι πως τα μεγάλα σχέδια απαιτούν και κάποια μακροχρόνια προπαρασκευή. Τέτοιο μακροχρόνιο έργο υπήρξε και το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο Θεός για αιώνες προετοίμαζε την σωτηρία του ανθρώπου που του υποσχέθηκε κατά την ώρα της έξωσής του από τον κήπο της Εδέμ. Η στιγμή που η σωτηρία του ανθρώπου θα γινόταν πραγματικότητα έφτασε με την γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Οι γονείς της ήταν ο Ιωακήμ και η Άννα οι οποίοι βρίσκονταν σε γεροντική πλέον ηλικία, χωρίς να έχουν καταφέρει να αποκτήσουν παιδί. Κάποτε θέλησαν να πάνε στο ναό να προσφέρουν τα δώρα τους. Οι ιερείς όμως όχι μόνο δεν τα δέχθηκαν, αλλά και τους έδιωξαν. Διότι τότε στο Ισραήλ, ένα ζεύγος όταν δεν είχε παιδί, εθεωρείτο ως καταραμένο από το Θεό. Και έτσι λοιπόν τα δώρα τους δεν γίνονταν δεκτά σε όσους δεν είχαν παιδί. Στενοχωρήθηκαν πάρα πολύ ο Ιωακίμ και η Άννα και από εκείνη τη στιγμή χωρίστηκαν μεταξύ τους με χρυσό του ο Κύριος ακούσει τις οικεσίες τους για να τους δώσει ένα παιδάκι. Υποσχέθηκαν μάλιστα πως το παιδί αυτό θα το αφιερώσουν στο ναό του Θεού, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι ο Ιωακήμ κλείστηκε σε ένα σπήλαιο νηστεύοντας και προσευχόμενος. Το σπήλαιο αυτό βρισκόταν εκεί που σήμερα βρίσκεται η Ιερά Μονή Χοζεβά και η Αγία Άννα έμεινε στην αυλή του σπιτιού της κάτω από ένα πυκνό φιλοδένδρο παρακαλώντας τον Κύριο να εισακούσει την δέησή της. Προσευχόταν και θρηνούσε όταν μπροστά της εμφανίζεται άγγελος Κυρίου και της λέγει ότι θα γεννήσει η παιδί. Την ίδια στιγμή ο άγγελος εμφανίζεται και στον Ιωακίμ και του αναγγέλει ότι η στηρότητα της συζύγου του Άννας λύθηκε. Χαρούμενος ο Ιωακίμ και δοξάζοντας τον Κύριο έρχεται προς το σπίτι του, μα και η Άννα έσπευδε να τον συναντήσει. Το θαύμα γίνεται. Η ευλογία του Θεού κάνει να καρποφορήσει η άτεχνη έως τότε Άννα. Η γέννηση της Θεοτόκου δεν έρχεται μόνο να λύσει την στηρότητα της Άννας, αλλά και την στηρότητα της κατάρας των ανθρώπων, όπως ψάλουμε και στο κοντάκιο. Η Ιωακήμ και άνα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Έβα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία Γεννήση σου. Η σύλληψη της Θεοτόκου, η ημέρα δηλαδή κατά την οποία η Αγία Άννα συνέλαβε στην κοιλία της την υπεραγία Θεοτόκο, εορτάζεται την 9η του μηνός Δεκεμβρίου και στις 8 του μηνός Σεπτεμβρίου έχουμε το γενέθλιο της υπεραγίας Θεοτόκου. Και όταν η Θεοτόκος έγινε τριών ετών, σύμφωνα με την υπόσχεση που είχαν δώσει οι γονείς της στο Θεό, την αφιέρωσαν στο Ναό του Θεού. Και έχουμε την εορτή των Ισοδιών της Θεοτόκου, την 21η του μηνός Νοεμβρίου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' και αυτός ποιήσει. Δηλαδή φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη τον δρόμο και τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της ζωής σου και έλπιζε σε αυτόν και αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και χρειάζεσαι. Με αυτήν την εμπιστοσύνη και ελπίδα, ο Ιωακήμ και η Άννα οικέτευαν προσευχόμενοι τον Θεό να τους χαρίσει ένα παιδί, να το έχουν γλυκιά παρηγορία στα γεράματά τους και την ελπίδα τους ο Θεός την έκανε πραγματικότητα. Τους χάρισε την Παρθένο Μαριάμ που ήταν ορισμένη να γεννήσει τον σωτήρα του κόσμου και να λάμψει ως η πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Η Θεοτόκος ήταν εκείνη από την οποία έμελε να προέλθει αυτός που θα συνέτριβε την κεφαλή του νοητού όφεως, δηλαδή του διαβόλου. Στην Παλαιά Διαθήκη δόθηκαν πολλές προτυπώσεις της υπεραγίας Θεοτόκου. Μία από αυτές τις προτυπώσεις είναι και η φλεγωμένη και μη κατακεωμένη βάτος στο όρος Σινά, την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής. Η βάτος αυτή είχε περιζωθεί από τις φωτιές, αλλά δεν και εγώταν να γίνει στάχτη. Ήταν απεικόνηση της Παρθένου που θα γεννούσε τον Σωτήρα Χριστό και συγχρόνως θα διατηρούσε την Παρθενία της. Έτσι η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακήμ που ήσαν από το γένος του Δαβίδ, με την κρατεά ελπίδα που είχαν στο Θεό, απέκτησαν από Αυτόν το επιθυμητό δώρο, που θα συντροφεύει τον κόσμο μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Αμήν γέννητο.